Αγαπητοί συνεορταστές, μέσα σε μία ήρεμη νύχτα που το σκοτάδι της το διέλυσαν οι φωτιές των ποιμένων και τη γαλήνη της ο θόρυβος των ζώων, με έναν τρόπο εξαίσιο χαιρετίστηκε από τους αγγέλους το ξένον και παράδοξον μυστήριον της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, ο οποίος, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, γίνεται άνθρωπος και γεννάται ως άνθρωπος, ο ποιήσας των άνθρωπων ή να σώσει τον άνθρωπο. Και τούτο το πρωινό ήχησαν οι χριστουγεννιάτικες καμπάνες, όπως οι άγγελοι ύμνησαν την γέννα του Χριστού. Χτύπησαν και κάλεσαν τη χριστιανοσύνη να τιμήσει τη μεγάλη γιορτή της Αναπλάσεως. Άραγε, να τη βρήκαν σε εγρήγορση. Βρήκαν αυτιά ανοιχτά και ψυχές σε αναμονή. Ή βρήκαν χριστιανούς να κοιμούνται σωματικά και πνευματικά. Νιώσαμε τάχα όλοι οι χριστιανοί στο άκουσμά τους εκείνη τη συγκίνηση και ψυχική αναθέρμανση την οποία ένιωσαν οι βοσκοί όταν άκουσαν τον αγγελικό ύμνο. Σπεύσαμε όλοι στο ναό σαν σε άλλο σπήλαιο της Βηθλεέμ να προσκυνήσουμε και να υμνήσουμε τον γεννηθέντα. Πρέπει να ομολογηθεί με λύπη πως οι χριστουγεννιάτικες καμπάνες χρόνο με το χρόνο πάβουν να μιλούν σε πολλές ψυχές. Σε χριστιανούς μάλιστα οι οποίοι βαφτίστηκαν κάποτε στην Ιερή Κολυμβήθρα και δέχθηκαν την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αδιάφοροι πλέον για μεταφυσικές ενατενήσεις, απορροφώνται από τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής μας και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που να αποχρωματίζονται θρησκευτικά. Και δεν είναι μόνον αυτό. Ευκαίρος ακαίρος χρησιμοποιούν τον λόγο και την γραφίδα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο για να εμπέξουν το πρόσωπο του Χριστού και το μυστικό σώμα του, την Εκκλησία. Στο σημείο αυτό ακολουθούν πιστά τους γραμματείς και τους φαρισαίους, ίσως δε και αυτόν ακόμη τον Ηρώδη. Σε αυτά τα αδέρφια μας επιτρέψατε μου να τονίσω με ειλικρινή αγάπη ότι σήμερα που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, τους δίδεται μία ακόμη ευκαιρία για να αναθεωρήσουν την αρνητική ή πολεμική στάση που έχουν υιοθετήσει απέναντι στον Ιησού. Να μπουν ξανά στον δρόμο ο οποίος οδηγεί στη φάτνη του και να γίνουν αποδέκτες των μηνυμάτων της. Των μηνυμάτων της αγάπης, της χαράς και της ειρήνης. Ας προσευχηθούμε λοιπόν ταπεινά στον υπιάσαντα Κύριό μας να τους φωτίσει και μας να ενισχύει για να ακολουθούμε πάντα την πορεία των ποιμένων οι οποίοι άκουσαν, πίστεψαν και μετέφεραν το μήνυμα της ενσάρκου παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Και ακόμη να μας καταξιώνει να γιορτάζουμε με πνευματική και σωματική υγεία την Θεία Γέννα. Σας εύχομαι ευλογημένο και χαρούμενο το Άγιο Δωδεκαήμερο και με αγάπη σας ευλογώ.